Ε, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εγώ θα σε ρωτάω για το τι, ε, τι φαγητό σου Όσο αρέσει. Όσο σκληρά <laughs> Καμία περίπτωση. Εγώ δεν είμαι Μητσοτάκης. Θα να με ρωτάνε α... για ντολμαδάκια ούτε εσείς, Χατζη Νικολάου. Ακριβώς, Έτσι. οπότε θα σε ρωτήσω λοιπόν. αυτά που θέλει ο κόσμος ε, να, να μάθει. Θέλει τις απαντήσεις σου. Λοιπόν, και ξεκινάω αυτής αμέσως γιατί είναι πυκνός ο χρόνος. Ε, πάμε στη διαδικασία τη κεντροαριστερά. Εσύ είχε πει ε, το εξή, ότι δεν πρέπει να, ξεπέ, να ξεπέσει σε πασαρέλε προσώπων. Mm -hmm. Λέγοντα το, αναφέρεσαι στο Πασόκ ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στου δύο. Σε πρόσωπα και από τι δύο μεριέ. Δηλαδή, εντάξει, για παράδειγμα, α πούμε, ε, με το που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η οποία δεν ξεκίνησε από τις ηγεσίε των δύο κομμάτων, ξεκίνησε από κύκλους και από συγκεκριμένα πρόσωπα και φαίνονται διάφοροι πρόθυμοι. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Έτσι. Mm -hmm. Τώρα μην αρχίσω την ονοματοδοσία, νομίζω φιλοξενούνται καθημερινά από πρωινάδικα μέχρι πολιτικές εκπομπές το βράδυ, ας πούμε, και λένε ο καθένας τη γνώμη του ή, π, τ, το λένε, σπρώχουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Αυτό Έτσι, το... Τίποτα Αυτό... δεν είναι τυχαίο, όταν βγαίνει το ίδιο βράδυ, ας πούμε, η κυρία Μπατζελή, ας πούμε, mm -hmm. και λέει θέλουμε αλλαγή της ηγεσίας του Πασόκ, κατευθείαν και τώρα και τ' και το Δούκα. Και μετά βαθαίνουμε ότι πήρε για απευθεία ανάθεση και μια διαντεριά χιλιάρικα από τον κύριο Δούκα για συμβουλευτικέ υπηρεσίε στην αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων. Και μετά βγαίνουν και λένε ότι μετά που βγήκε στη φόρα λέει δεν ισχύει αυτό. Υπογράφτηκε με μια απευθεία ανάθεση, αλλά, αλλά θα δεν θα την υλοποιήσω. Ωραία. Λοιπόν, μα δουλεύουν δηλαδή.